λαέ της Θεσσαλονίκης. Πάλι ξεκίνημα. Νέοι αγώνες. Οδηγή της ελπίδας, τα νιάτα της Ελλάδας που ξεχύθηκαν στις πλατείες από το Σύνταγμα ως τον Λευκό Πύργο, φωνάζοντας όχι στο μνημόνιο. Έξω η Τρόικα, έξω. Κάτω έξω. Η κυβέρνηση έξω. Της μειοδοσίας και του ξεπουλήματος. Και μετά ήρθε η ώρα του λαού. Έλα. Πρώτα στα προπήλαια στην Αθήνα, λοιπόν, με 50.000 Αθηναίους. Ευθεία και τώρα στην πλατεία Αριστοτέλους, στη Λαομάνα Θεσσαλονίκη. Ας φωτογραφίσουμε λοιπόν και εμείς, όχι στο μνημόνιο, όχι στο νέο μνημόνιο, που θα βάλει το μαχαίρι έτσι ακόμα πιο βαθιά στις σάρκες του λαού. Και που αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση καταθέτει το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή για να ψηφιστεί. Γι' αυτό το λόγο και εμείς διαλέξαμε αυτό τον ιστορικό μετερίζι, τη Θεσσαλονίκη των αγώνων, για να στείλουμε στην Αθήνα ένα ηχηρό μήνυμα. Έλληνες βουλευτές, αρνηθείτε να πείτε ναι σε αυτό το νέο έγκλημα σε βάρος του λαού και της πατρίδας. Από το καλοκαίρι του 2009 και όλο το 2010 έως σήμερα βιώνουμε στην πλάτη μας τα αποτελέσματα της τελικής φάσης με την οικονομική και κοινωνική μας εξαθλίωση που εκπορεύεται από τα διεθνή κέντρα οικονομικής και πολιτικής εξουσίας που στοχεύουν στην παγίωση της παγκοσμιοποίησης. Προηγήθηκε το χτύπημα του λεωνινικού πολιτισμού με την εξάλληψη από την εθνική σκηνή των επιτευγμάτων της δεκαετίας του 60, με την άθεση της τέχνης, της ποίησης και της μουσικής και την αντικατάστασή τους με σκουπίδια της διεθνούς ντόπιας υποκουλτούρας. Το χτύπημα συνεχίστηκε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με την προσπάθεια να διαγραφεί η ιστορική και πολιτιστική μας κληρονομιά, η εθνική μας ταυτότητα και ακόμα και η γλώσσα μας, η ελληνική. Μήπως πριν από λίγα χρόνια ένας εν ενεργεία υπουργός δεν πρότεινε να αντικατασταθεί η ελληνική γλώσσα με την αγγλική. Εγώ είπα υπουργός. Μήπως δεν επιχειρήθηκε με τα βιβλία της 6ης Δημοτικού να ξεκινήσει η διαστρέβλωση από τις νέες γενιές. Μήπως δεν είδαμε προχτές το Sky να κακοποιείται η μνήμη του 1821. Μήπως δεν είδαμε τη σημερινή κυβέρνηση να αλλάζει τους τίτλους των Υπουργείων μόνο και μόνο για να φύγουν οι λέξεις έθνος, Μακεδονία, Αιγαίο. Στις ίδιες αιτίες προβοκές!
κοιτάω και σκύβω. Εγώ ποτέ δεν σκύβω, αλλά τι να κάνω, πρέπει να διαβάσω. Δεν μπορεί να βάλετε κανένα μαξιλαράκι να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά. Πήγε ο Μπουντάρης να μου το χαμηλώσει. Δεν είναι. Δεν χαμηλώ, τι να κάνω. Αλλά να χαμηλώσω εδώ, δεν κάνω. Τέλος πάντων. Ορίστε. Για να δούμε τι γίνεται. Ήρθε ένα σακίδι. Ωραίο. Ωραία. Στις ίδιες αιτίες οφείλεται και η πολιτική του ενδοτισμού που εφαρμόζεται σήμερα. Λόγου χάρη, το σχέδιο ΑΝΑΝ εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για την Κύπρο. Δεν είναι μήπως ο Υπουργός των Εξωτερικών ένας από τους συντάκτες του σχεδίου? Δεν το ξέρετε αυτό. Ο κύριος Ντρούτσα. Γνωρίζετε μήπως ότι το μνημόνιο το συνέταξε το ίδιο αμπλικό γραφείο που είχε συντάξει και το σχέδιο ΑΝΑΝ? Δηλαδή το ίδιο φαρμακερό φίδι. Σε σχέση με το Αιγαίο, δεν έχει μήπως παραχωρηθεί ο εναέριος έλεγχος του Ανατολικού Αιγαίου στους Τούρκους, ενώ απαγορεύεται στην πολεμική μας αεροπορία να πλησιάσει πέρα από 2 μίλια τα ελληνικά νησιά. Όταν ήρθε εδώ ο Αρντογάν για να δει το Γιωργάκη και ήρθε και στη, που κάνανε τιμή να έρθουν και στην ταράτσα μου, ο Ερντογάν διαμαρτυρήθηκε και του λέει: Γιώργο, γιατί τα ελληνικά αεροπλάνα πετάνε πάνω από τη Χίο? Σιμουδιά. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν προχώρησε στη δημιουργία της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, το ΑΟΣ. Έπειτα από απέτηση των Τούρκων και των Αμερικανών. Ενώ οι εθνικιστικοί κύκλοι της Τουρκίας και της μειονότητας πανηγυρίζουν στη Κωνσταντινούπολη, ανεμίζοντας τις σημαίες της δυτικής τουρκικής Θράκης. Η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να εμποδίσει την προκλητική προπαγάνδα του τουρκικού προξενείου της Κομωτινής. Δεν είμαι μήπως εγώ ο πρώτος στα 1985 πήρα την πρωτοβουλία για τη δημιουργία Επιτροπής Ελληνοτουρκικής Φιλίας και από τα 1977 αγωνίζομαι για τα δικαιώματα της μουσουλμανικής και της μπομακικής μειονότητας, όμως άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Όταν η Τουρκία δεν σέβεται την εδαφική μας ακυρεότητα, είμαστε υποχρεωμένοι να υπερπιστούμε, να υπερασπίσουμε τα δικαιώματα της πατρίδας μας. Και όχι να υποχρεώνουμε τους πομάκους να μιλούν τουρκικά, όπως κάνει σήμερα το Υπουργείο Παιδείας, και να κάνουμε τα στραβά μάτια όταν η μουσουλμανική μειονότητα ξεχνά ότι αποτελεί τμήμα της ελληνικής επικράτειας και προβαίνει σε απαράδεκτα εθνικιστικά ξεσπάσματα. Ενώ ταυτόχρονα ελοχεύει ο κίνδυνος για ένα αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής επικράτειας όπως είναι η Θράκη. Την ίδια ενδοτικότητα βλέπουμε ότι τηρεί η κυβέρνηση απέναντι
στις συνεχιζόμενες προκλήσεις των εθνικιστικών κύκλων των Σκοπίων και της Αλβανίας. Με τελευταία ενέργεια τον αφοπλισμό των εθνοφρουρών μας στα βόρεια σύνορα. Φυσικά, δεν μας απασχολούν οι λεονταρισμοί των ΜΕΝ που ζητούν την Ήπειρο από τα σύνορα ως την Πρέβεζα και των ΔΕ που ζητούν τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία ως τον Όλυμπο και που θεωρούν τη Θεσσαλονίκη ως πρωτεύουσα της Σκοπιανής Μακεδονίας που, όπως λένε, σήμερα στενάζει κάτω από την ελληνική κατοχή. Δεν τα ακούσατε αυτό. Τι λένε? Θεσσαλονίκη στενάζει κάτω από ελληνική κατοχή. Όμως πίσω από αυτά τα δύο κράτη γνωρίζουμε ότι βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ και είναι αυτοί που εμψυχώνουν και βοηθούν τους εθνικιστικούς κύκλους. Είναι οι ίδιοι που διαλύσανε τη Γιουγκοσλαβία και διαμελίσανε τη Σερβία, δημιουργώντας το αλβανικό Κόσοβο. Γιατί η πολιτική τους αποβλέπει στη σαλαμοποίηση των Βαλκανίων. Και κάτω από αυτό το πρίσμα οφείλουμε να ανησυχούμε και να παίρνουμε μέτρα που να ενισχύουν την εθνική μας ασφάλεια και όχι να ενισχύουμε με τη στάση μας, όπως κάνουν σήμερα, τα σχέδια των ακραίων Αλβανών, Σκοπιανών, Τούρκων και να κάνουμε πως δεν γνωρίζουμε τον ανθρηλυνικό ρόλο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ που συστηματικά ενισχύουν τους εχθρούς μας. Στην Κύπρο, στο Αιγαίο, στη Θράκη και στη Βόρειο Ελλάδα. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι χρειαζόμαστε ένα νέο αμυντικό δόγμα, εντελώς δικό μας, μιας και οι σύμμαχοί μας έχουν πολύ συμμαχίσει με τους χειρότερους εχθρούς μας. Και αφού αυτή η επίθεση εξακολουθεί να μας χτυπά τον πολιτισμό, την ιστορία, τα εθνικά μας δικαιώματα και να απειλεί την εθνική μας ασφάλεια, πέρασε τώρα στο τελευταίο της στάδιο που αποβλέπει στη συντριβή του κοινωνικού μας ιστού και στη μεταβολή μας σε χώρα ανέργων και εξαθλειωμένων, ώστε να μην είναι ικανή να προβάλλει αντίσταση στην εισβολή των ξένων αρπακτικών οικονομικών κύκλων. Εισβολή με στόχο την ολοκληρωμένη, ολοκληρωτική λαιλασία του πλούτου της χώρας μας. Χωρίς να εξαιρούνται τα μνημεία της πολιτικής μας κληρονομιάς. Όσο και να φαίνεται απίθανο, οι Έλληνες που υπογράψανε τη δανειοληπτική σύμβαση παραδώσανε συνειδητά μαζί με τον υπόλοιπο πλούτο και τα αρχαία μας μνημεία. Ο καθηγητής Γιώργος Κασιμάτης αποκάλυψε ότι σε όλα τα δάνεια που υπέγραφαν ελληνικές κυβερνήσεις από το 1830 ακόμα μέχρι σήμερα, όλοι αυτοί έλεγαν από αυτό το ξεπούλημα ξεχωρίζουν, εξαιρούνται η Ακρόπολη, η Δελφή, η Ολυμπία, η Επίδαυρος, ο Λευκός Πύργος. Τώρα αυτοί λένε και αυτά, πουλάμε και αυτά. Πριν λίγες μέρες, ο πρόεδρος της Ευρώπης, Άγγλος ευγενής, κύριος Ρομπέι, δήλωνε στην τηλεόραση, πριν δύο δέκα μέρες, συνεδριάσαμε και κλεισμένων των θυρών και αποφασίσαμε σχετικά με την υποθήκευση της Ελλάδας. Οι αποφάσεις μας προς το παρόν είναι μυστικές. Δεν θα πάρουν τίποτα! Αγαπητοί φίλοι,
πιθανώς να έχω Αλτσχάιμερ. Όπως ισχυρίζονται μερικοί. Και γι' αυτό ίσως νιώθω την ανάγκη να πάρω τη μαγκούρα μου και να πάω εκεί, στη φωνιά του Λύκου. Εκεί, στην καρδιά της Ευρώπης, που συνεδριάζουν τα νέα μας αφεντικά, για να τους δείξω ποιοι είναι οι αληθινοί Έλληνες. Αν νομίζουν ότι οι Έλληνες μοιάζουν με αυτούς που φορούν γραβάτα και τους αγκαλιάζουν, λέγοντας από μέσα τους «Σπάξε με, αγαμούνε, γεια σου». Κάνω λάθος. Έχω πει κι άλλη φορά ότι ο Έλληνας, καθώς είναι πολυμήχανος, καθώς όταν δέχεται επίθεση από κάποια ισχυρότερη δύναμη, υποχωρεί. Πώς πότε? Για να κερδίσει χρόνο. Όταν όμως φτάσει στον τοίχο και καταλάβει ότι τελειώνουν τα ψέματα, τότε γίνεται είτε ήρωας είτε ραγιάς. Σε αυτή τη φάση... Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε φτάσει ακριβώς στον τοίχο, αλλά κοντεύουμε. Και όσο πλησιάζουμε, τόσο περισσότερο θα ξεχωρίζουν οι ραγιάδες από τους Έλληνες. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι τον καιρό του Αλβανικού πολέμου και της δικής μας αντίστασης, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ είπε στο Αγγλικό Κοινοβούλιο, ως τώρα λέγαμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες. Από εδώ και πέρα θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες. Ας γυρίσουμε όμως στη σκληρή πραγματικότητα. Τις εκλογές του Οκτώβρη του 2009 η Ελλάδα ήταν άρρωστη. Τότε εμφανίστηκε ο Γιώργος Παπανδρέου, επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ. Και για να πάρει τις εκλογές μας είπε ότι υπάρχουν λεφτά και ότι θα κάνει την Ελλάδα μία Δανία του Νότου. Ο λαός του έδωσε 11 μονάδες πάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά εκείνος από την πρώτη στιγμή που έγινε πρωθυπουργός εγκατέλειψε τον άρρωστο στη τύχη του, έχοντας ήδη συμφωνήσει κρυφά με το Στρόπ Καν για το δούνο του. Όμως για να μας οδηγήσει στο δούνο του και στην Τρόικα έπρεπε πρώτα να φτάσουν τα επιτόκια δανεισμού τόσο ψηλά ώστε να μην μπορούμε πια να δανειστούμε με τους συνήθεις όρους όπως κάναμε ως τότε. Φρόντισε λοιπόν Φρόντισε λοιπόν με τις δηλώσεις της δικές του, του Πάπα Κωνσταντίνου και του Προβόπουλου να τρομάξει τις διεθνείς αγορές.
γνωρίζοντας πως θα σπέψουν να ανεβάσουν τα επιτόκια ώστε να οδηγηθούμε σε οικονομική ασφυξία και έχοντας συμφωνήσει, όπως είπα, με τον Δουνουτού να μπορεί να βάλει στον ελληνικό λαό το εκφραστικό δίλημα. Από τη μια μεριά ο θάνατος από οικονομική ασφυξία. Από την άλλη η ζωή με τη μάσκα του οξυγόνου του αμερικάνικου Δουνουτού. Ποιο είναι όμως αυτό το Δουνουτού? Είναι μια συνηθισμένη τράπεζα? Όχι. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα χαλίδινο βραχίωνα βίας, την πολεμική μηχανή, ο άλλος, ο οικονομικός βραχίωνας βίας, είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άρα μας έβαλε ουσιαστικά κάτω από τον απόλυτο έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης των τραπεζών. Μπορούσε η κυβέρνηση να συνεχίσει άνετα να δανείζεται με το συνηθισμένο επιτόκιο που πλήρωναν όλες οι κυβερνήσεις του Καραμαλή, του Ανδρέα, του Μητσοτάκη, του Σιμίτη και του νέου Καραμαλή. Άλλο αν φόρτωναν με τόκους τις μελλοντικές γενιές. Σαν πως το ίδιο δεν κάνει και τώρα. Όμως με αυτόν τον συνηθισμένο τρόπο η ζωή θα κινούσε με τις ίδιες δυσκολίες, χωρίς να φτάσουμε στο δίλημα τρόικα ή θάνατος. Άλλοτε λέγαμε ελευθερία ή θάνατος. Φτάσανε τώρα, ή μάλλον μας φτάσανε, το κατάδυμα να ταυτίσουμε την ελευθερία με την ξένη εξάρτηση. Ο ταχυδακτηρουργός Γιώργος Παπανδρέου. Τα κατάφερε να αναποδογυρίσει όλες τις αξίες. Δηλαδή, να παρουσιάσει την Τρόικα ως ελευθερία, το μνημόνιο ως λύτρωση, την ύφεση ως ανάπτυξη, την απόγνωση ως ευτυχία, την ανεργία ως κοινωνική επιτυχία, τη φτώχεια ως πλούτο και την υποδούλωση ως απελευθέρωση. Και έτσι, κατόρθωση, για έναν ολόκληρο χρόνο να μας εγχειρίζει χωρίς αναισθητικό. Βρήκε όμως έδαφος πρόσφορο να μας προκαλεί χωρίς να βρίσκει ουσιαστική αντίσταση. Τώρα αρχίζει αυτή η αντίσταση, σιγά σιγά. Κάνουμε ό,τι δυνατόν για να τη θυμώσουμε. Εσείς εδώ με την απόφαση του δυστυχούς δήμαρχου του κ. Μπούτελη είδατε μόνο την κορφή του παγόμενου. Πρέπει να ξέρετε ότι πάρα πολλοί συμπολίτες πήρανε απλητικά μηνύματα και εγώ ταξιδεύοντας και άκουσε κερά μου να δεις τι θα σου πω τώρα και θα φρίξεις. Χθες ερχόμουν αυτοκίνητο και είχαμε ένα λάπτο και το email μέσα. Το email δεχότανε απειλές. Απειλές για τη ζωή μου, για τόνα, για τ' άλλο. Κοιτάξτε κάτι, εδώ αυτή η πόλη έχει μια ιστορία. Μία σκοτώνουν το ζεύγο, μία σκοτώνουν το λαμπράκι, μία στο κεφάλι και τελείωσε. Γι' αυτό και πίσω μου με θρωρούνε, γιατί με μία στο κεφάλι, εντάξει, εγώ τα ψωμιά μου τα έφαγα. Αλλά έχω βάλει και εγώ μπροστά μου ένα γυνάτι τώρα.
και πάμε καλά. Λοιπόν, συνεχίζω. Έπρεπε να περάσει ένας χρόνος για να βγουν τα παιδιά στις πλατείες και να μπορέσουμε εμείς με το Αλτσχάιμερ και τα παράλληλα πόδια εμάς που μας είχαν έως προχτές θυμωμένους, εμείς μιλάμε από την 1η Δεκέμβρη του 2010, αλλά πολεμάμε υπό Σκιάν που ήταν εκεί 300. 100 λέμε και ένα περνάει. Η τώρα ένα λέει 1000 περνάνε. Έπρεπε λοιπόν να μπορέσουμε να μιλήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο. Όπως γίνεται σήμερα. Όπως είστε εσείς σήμερα. Που επιτέλους σπάσατε το φράγμα της διαφορίας και τώρα ψάχνετε να ανακαλύψετε πού βρίσκεται η αλήθεια. Δεν νομίζω ότι υπήρξε στο παρελθόν άλλη ιστορική περίοδος με τόσους πολλούς και ισχυρούς ραγιάδες έτοιμος να πουλήσουν το λαό αντί πινακίου φακής για μια καρέκλα, για μια θέση, για ένα μισθό, για ένα αξίωμα, για να παφάγω εγώ αδιάφορο μπροστά στον πόνο του λαού και στο ξεπούλημα της πατρίδας. Και σας ρωτώ, έλα να κάτσεις κοντά μου εδώ, ένα. Έχει μια καρέκλα, ανέβα πάνω. Αλλά θέλω να πω και προς τα εδώ, προς τα εκεί. Και σας ρωτώ. Κοίταξε, εάν κάτσεις με τα παιδάκια εκεί, πήγε να κάτσεις εκεί, κάτω, ωραία, μπράβο. Μπράβο. Εντάξει, έτσι είμαι. Γι' αυτό είμαι, γι' αυτό θέλω μια καρέκλα. Και σας ρωτώ. Αφού το μνημόνιο και η δανειοληπτική σύμβαση βρίσκονταν κατεθειμένα από το Μάιο του 2010 στη Βουλή, γιατί δεν βρέθηκε ούτε ένας βουλευτής να κάνει γνωστούς όλους αυτούς τους άθλιους και καθαρά αντιλαϊκούς και αντιεθνικούς όρους με τους οποίους δεσμεύεται η ίδια η εθνική μας ακεραιότητα και θυσιάζονται οι εργατικές και κοινωνικές μας κατακτήσεις, ούτε ένας δεν βρέθηκε. Όλα τα άλλα είναι φιλολογία. Ξέρετε πότε έγιναν γνωστοί οι όροι αυτών των δύο συμβάσεων? Ξέρετε πότε έγιναν γνωστοί οι όροι αυτών των δύο συμβάσεων? Την 1η Δεκεμβρίου του 2010. Ρίξε την πλάτη μου γιατί θα πάω από την πλάτη Έγιναν λοιπόν γνωστοί. Αυτά είναι ιστορία. Γιατί υπάρχει μια τάση ακόμα. Αφού μας φίμωναν, θέλουν τώρα να μας υποβαθμίσουν. Τι να κάνουν. Έχουν αρρωστήσει τα παπαγαλάκια. Έγιναν γνωστοί από τον καθηγητή του συνταγματικού δικαίου Γιώργο Κασιμάτη. Με παρέμβασή του κατά τη διάρκεια της ιδρυτικής ομιλίας μου για την κίνηση των ανεξάρτητων πολιτών. Και από τότε έως σήμερα είναι ο Κασιμάτης, ο Μπέης, ο Μαριάς και όλα τα μέλη της κίνησής μας. Και προσπαθώντας να σπάσουμε την ασφιχτική φήμωση
από όλες τις πλευρές κατορθώσαμε τελικά να κάνουμε γνωστές σε όλο το λαό αυτές τις απαράδεκτες συμφωνίες που έφεραν με ειδικό νόμο μία μόνο υπογραφή ενός υπουργού και που αφού μας οδήγησαν στην καταστροφή και στα σημερινά αδιέξοδα επιχειρούν τώρα με το νέο μνημόνιο να ανοίξουν το δρόμο στις αρπακτικές ορέξεις του κυρίου Ρουμπέη και των λοιπόν συνεταίρων του που όπως μας είπε αποφάσισαν κρυφά να προχωρήσουν στην υποθήκευση όλου του πλούτου της χώρας χερσαίου, ορυκτού, υποθαλάσσιου, τουριστικού, μνημιακού. Όλη η Ελλάδα στο σφυρί. Και εμείς καθόμαστε εδώ και σκεφτόμαστε ακόμα τι θα κάνουμε. Και αν εμείς είμαστε κοιμισμένοι, πού είναι αλήθεια, τα βράχια, οι πέτρες και τα ελληνικά κεραμίδια, πού είναι ο Όλυμπος και ο Κύσαβος να ξεσηκωθούν και να φωτοφράξουν. Φτάνει πια! Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλώ στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά πάντοτε με τεμπούδιο. Κι άλλοτε μας παραμόνευε ο παρακρατικός που σήμερα έχει αντικατασταθεί από τον, είναι δύσκολο αυτό και θα σας εξηγήσω γιατί, κομματικοκρατικοδίαιτο. Κάνω μία καθαρά φιλολογικού χαρακτήρα. Οι αρχαίοι Έλληνες έδιναν μεγάλη σημασία στα σύμφωνα. Όταν ο Σοφοκλής, όταν ο Οιδίπος έβγαλε τα μάτια του, είπε τον εξής στίχο. Τυφλός τα το τα τον τενού τα τόματα. Δηλαδή είμαι τυφλός στο μυαλό, στα αυτιά και στην όρασή μου. Τώρα ποιος σήμερα είναι αυτός, το ξέρετε εσείς. Έπαιζε με το τα. Τώρα, εγώ παίζω με το κου, που είναι κρόξ, είναι κοράκι. Και λέω, κοράκι είναι. Κομματικοκρατικό δίαιτο. Κοράκια είναι αυτά. Που απειλεί και εκβιάζει πίσω από την ασφάλεια της ανωνυμίας, όπως έγινε με τη Θεσσαλονίκη προχτές. Πού είναι όμως σήμερα αυτή η συμμορία που ξεκινούσε από τη Φρυδερίκη για να φτάσει στο Ρόπαλο του Κοτζαμάνη που σκότασε τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Πού είναι λοιπόν αυτή? Αυτή σήμερα είναι στο σκουπίδο τενεκέ της ιστορίας. Την ίδια τύχη με αυτούς θα έχουν και οι σημερινοί που συνομωτούν πίσω από τις κουρτίνες των Υπουργείων. Με τη διαφορά ότι στις προηγούμενες φορές είχαμε όλοι μαζί, όλος ο λαός, όλη η νεολαία, έναν ορατό εχθρό. Ήμασταν όλοι μαζί και απέναντι ο εχθρός. Όμως σήμερα ο εχθρός κατάφερε να κάνει ένα μεγάλο μέρος του λαού εχθρό του εαυτού του. Δεν φτάνει λοιπόν να χτυπάμε τον εχθρό. Θα πρέπει προσπαθήσουμε να διαφωτίσουμε και το λαό για να πάψει να είναι εχθρός του εαυτού του.
Ας δούμε λοιπόν πού βρισκόμαστε σήμερα και πού μας οδηγούν αύριο. Σήμερα, ξεκινώντας το μεγάλο ξεπούλημα, βγάζουν στο σφυρί για 25 δισεκατομμύρια αντί 50 που είναι η πραγματική τους αξία. Πάρτε μια μεγάλη ανάσα. Τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, ηλεκτροδότησης, άρδευσης και φυσικού αερίου. Τράπεζες, αεροδρόμια, λιμάνια, αυτοκινητόδρομοι, γυαλί, παραλίες και λοιπές εδαφικές εκτάσεις. Δικαιώματα εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου, φυσικού αερίου, πολύτιμων λίθων και πετρωμάτων. Όλα αυτά η κυβέρνηση συμφώνησε να τα ξεπουλήσει μέσω της εφαρμογής ενός σαρωτικού σχεδίου ιδιωτικοποιήσεων και εκποίησης περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου. Αυτό το πρόγραμμα αναμένεται να εξελιχθεί σε πρόγραμμα δημοσίων πληστηριασμών που θα αναλάβει να πραγματοποιήσει ένας ανεξάρτητος οργανισμός με το παραπληρωτικό όνομα Ταμείο Δημόσιας Περιουσίας, που πίσω του θα είναι οι ξένοι δανειστές μας, ώστε οι πράξεις να πηγαίνουν κατευθείαν στις ξένες τράπεζες. Θα βάζουν στον πληθυριασμό την ελληνική περιουσία, θα παίρνουν τα χρήματα, οι ιδιοκτήτες θα γίνουν ξένοι της δικής μας περιουσίας και τα λεφτά, το κόστος αυτό θα πηγαίνει στις ξένες τράπεζες. Με το νέο μνημόνιο, η κυβέρνηση υποχρεώνεται να καθορίσει σαφές χρονοδιάγραμμα. Τους βάζουν κιόλας να κάνουν χρονοδιαγράμματα που θα περιγράφει για κάθε τρίμηνο ποια περιουσιακά δικαιώματα του δημοσίου θα ιδιωτικοποιηθούν. Καταλαβαίνετε τι κατάτε. Η ταχύτητα αυτών των ιδιωτικοποιήσεων θα πρέπει να είναι τόσο μεγάλη, ώστε η διαδικασία να εξελιχθεί σε ένα αληθινό ξεπούλημα. Με τον ΟΤΕ, το οποίο το 10% αναμένεται να εκποιηθεί ως το τέλος του μηνός στην Deutsche Telekom για 400 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ποσό ευτελές. Και έτσι αυτός ο γερμανικός κολοσσός θα κατέχει το 40% αυτού του ζωτικού εθνικού μας τομέα, το τηλεπικοινωνίων. Δίνουμε το 40% μέσα στους Γερμανούς. Σειρά για ξεπούλημα. Αναμένεται να πάρουν τα ταχυδρομικά ταμιευτήρια, οργανισμός λιμένος Πειραιός και Θεσσαλονίκης, η εταιρεία ίδρυυσης και αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, που είναι στο φετινό πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης. Ακολουθούν η πώληση της ΕΙΔΑΠ, του ΟΠΑΠ και το 21% του αεροδρομίου Ελευθέρωσης Βενιζέλος. Στο μεταξύ, χώρες όπως η Ολλανδία και η Φιλανδία πιέζουν να υποθηκεύσει η Ελλάδα τη δημόσια περιουσία της όσο πιο γρήγορα γίνεται, αδειμονούν προκειμένου να συνενέσουν για να δοθούν τα δάνεια από αυτές. Λέει, ξεπουλήστε για να σας δώσουμε. Θυμάμαι ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος με χαρακτήριζε κάποτε ως ζών μνημείο του ελληνικού πολιτισμού. Λέτε να με βγάλουν και εμένα στο σφυρί. Φανταστείτε να με πουλήσουν και να βρεθώ σαν Ιουσουφάκι στο χαρέμι του Πασά Γιούγκερ ή του Βεσίρι Όλι Ρεν. Ευτυχώς που ο Σουλτάνος Στρόν Καν είναι φυλακή. Είναι και αυτό κάτι. Ένας
Έλληνες ορθόδοξες σε όλο τον κόσμο. Για να ακούστηκε το Μητσιά. Κόβος Ελλήνες. Δεν πειράζει. Θα το διαβάσω. Δεν μιλάω καλά. Λοιπόν, συνεχίζω. Όλα αυτά που ανέφερα και άλλα πολλά που είπα είναι μονάχα ένα μέρος από τη λέλαπα που έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί μετά την υπογραφή του νέου μνημονίου.